υποκατάστημά μας εδώ στο Άστρος ιδρύθηκε το 2018 και το οποίο παρέχει όλες τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και την εξέλιξη τόσο στα μέλη της, του συνεταισμού όσο και σε τρίτους. Έχουμε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, εφόδια και κάθε είδους υπηρεσίες που μπορεί να έχει ανάγκη ο παραγωγός, όπως την υποβολή ενιαίας ενίσχυσης. Ενημερώνουμε τους παραγωγούς μας για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, όπως βιολογικά, νέους αγρότες και διαβελτίωσης. Όλα αυτά τα κάνουμε σεβόμενοι το μόχθο και τις προσπάθειες των παραγωγών πελατών μας. Τώρα για τη φετινή παραγωγή, να σας πω κάποια πράγματα που ζητήσατε. Φέτος, ανάλογα την περιοχή και τις ποικιλίες, έχουμε διακυμάνσεις στην παραγωγή. Ας πούμε παραδείγματος χάρη, οι κορονέικοι, οι καλαμόνικοι, οι λαδολιές είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Αλλά το μανάκι και οι γαϊδούρες, που ενώ το 2023 είχαμε μεγάλο πρόβλημα, φέτος παραμένει το μανάκι να έχουμε υψηλές απώλειες και στις γαϊδούρες μία μέτρια παραγωγή. Τώρα, πού οφείλεται η μειωμένη παραγωγή στο μανάκι, είναι δύσκολο να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η ελιά, όπως και κάθε δέντρο, για να φτιάξει τα μάτια του από ξυλοφόρα σε ανθοφόρα, θέλει κάποιες ώρες ψύχους. Ο χειμώνας φέτος ήταν ήπιος και για να γίνει η σωστή διαφοροποίηση των οφθαλμών θέλουμε κάποιες ώρες ψύχους. Ο φετινός χειμώνας, επειδή είπα και πριν, ήταν ήπιος και οι ποικιλίες όπως το μανάκι δεν έδωσαν παραγωγή πιθανών λόγω χαμηλών ωρών ψύχους. Οι υψηλές θερμοκρασίες το χειμώνα παίζουν πάντοτε αρνητικό ρόλο σε όλα τα δέντρα, πόσο μάλλον στην ελιά. Κάποιες ελιές επίσης που άνθησαν και δέσανε, είχαμε πρώιμους καύσονες με αποτέλεσμα την καρπόπτωση και την απώλεια της παραγωγής. Ακόμα στην περιοχή εδώ έχει παρατηρηθεί ότι ξερικές ελιές και ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο έχουν σχεδόν μηδενική παραγωγή. Οπότε έχουμε σχετικά χαμηλή παραγωγή. Στα ποτιστικά δέντρα έχει παραμείνει ένα ποσοστό επάνω, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων τόσο η συχνότητα των ποτισμάτων είναι μεγαλύτερη, αλλά και ο όγκος του νερού που χρειάζεται είναι μεγαλύτερος. Έχει παρατηρηθεί, ενώ τις άλλες χρονιές συνήθως η παραγωγή πότιζαν από το Μάιο και μετά, φέτος έχουν ξεκινήσει κάποιοι από τέλος Μαρτίου έως τον Οκτώβριο, προκειμένου να βγει η παραγωγή πέρα. Άλλο ένα θέμα εδώ στην περιοχή είναι ότι οι γεωτρήσεις που ήταν οι φάλμηρες πλέον έχουν γίνει αλμυρές λόγω της μη ανανέωσης του υδροφόρου ορίζοντα και οι γλυκές έχουν γίνει πλέον οι φάλμηρες. Οπότε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, δηλαδή του ήπιου χειμώνα, δεν έχουμε σωστή καρπόδεση και παραγωγή σε αρκετές περιοχές του νομού μας. Τώρα, όσο αφορά το κόστος της παραγωγής, ενώ οι τιμές φέτος τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εντομοκτώνα, μυκητοκτώνα, σπόρια και όλα αυτά είναι ίδιες, και ενώ ταυτόχρονα τα λιπάσματα το χειμώνα του 23-24 σε σχέση με το χειμώνα του 22-23 είχαν πτώσει, το κόστος της καλλιέργειας έχει φτάσει στα ύψη λόγω των άνοδων των τιμών του πετρελαίου και αύξηση των ορών ποτίσματος. Έχουμε ξηρασία, συνεπώς περισσότερο και πιο συχνά ποτίσματα και περισσότερη καύσιμη ύλη, περισσότερες μονάδες στη ΔΕΗ. Οπότε είναι αυτό που πονάει περισσότερο τον παραγωγό φέτος είναι ότι περισσότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και μη έλλειψη, όπως είπα και πριν, ανανέωσης του υδροφόρου ορίζοντα, έχουμε μείωση της ποιότητας του νερού. Έχουν πλέον μπει, κατά κάποιο τρόπο, όπως λένε η παραγωγή μας εδώ, έχει μπει η θάλασσα μέσα στις γεωτρήσεις. Από θέμα ασθενειών, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα φέτος, λόγω από μυκητολογικές ασθένειες, από μύκητες και το έντομα. Και επίσης έχει παρατηρηθεί το καλό στην όλη υπόθεση, αν το πεις καλό, ότι λόγω του καύσωνα δεν έχουμε δάκο μέχρι στιγμής, αλλά δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το φθινόπωρο.
Ναι, μεν μέχρι στιγμής δεν έχουμε μυκητολογικές ασθένειες και έντονες εντομολογικές, αλλά οι υψηλές συνεχόμενες θερμοκρασίες έχει κάνει τα δέντρα πιο ευάλωτα και πιο καταπονημένα, άρα είναι πιο ευπαθή σε κάθε είδους ασθένειες ή προσβολές που μπορεί να έχουμε το φθινόπωρο. Σε κάποιες περιοχές επίσης έχει παρατηρηθεί ότι κάποια δέντρα είναι καταπονισμένα από περσινές προσβολές λιγοσπορίου και κακόσπορας. Αυτά σε σχέση με τις ασθένειες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέχρι στιγμής. Το γεγονός ότι φέτος δεν είναι η παραγωγή που θα επιθυμούσαν στο λάδι λόγω του ήπιου χειμώνα, λόγω του ότι όσα δέντρα καταφέρανε και ανθίσανε και δέσανε και τα έπιασαν οι πρώιμοι καύσονες του Μαΐου, είχαμε καρπόπτωση. Τα δέντρα που δεν ποτίζονται, και όχι επειδή μερικά είναι ναι, μεν έχουν δυνατότητα να ποτιστούν, αλλά λόγω του υψηλού κόστους, ΔΕΗ και όλα αυτά, ή αποφεύγουν την παραγωγή να τα ποτίσουν, ο καρπός τους είναι συρρυκνωμένος. Και δεν θα δώσουν την απόδοση σε λάδι που θα επιθυμούσαν η παραγωγή. Άλλο ένα κόστος, αυτό που τους πονάει, είπαμε, το υψηλό κόστος πετρέλαιο και ΔΕΗ, έχουμε και ένα ευαίσθητο σημείο με τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει η ακαρπία. Θεωρεί δυσμενές καιρικές συνθήκες μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε μήπως κατ' εξαίρεση γίνει κάτι, μήπως κινητοποιηθούν. Γιατί ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο της περιοχής, από κάποιο σημείο και πάνω που δεν ποτίζονται τα δέντρα, έχουμε φοβερή καρπόπτωση, είχαμε φοβερή καρπόπτωση και κατά την μετά την ανθοφορία και αργότερα. Γιατί οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλότερες από τις προηγούμενες χρονιές. Μέχρι στιγμής ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει ακαρπία. Θεωρεί δυσμενείς καιρικές συνθήκες, μόνο το χαλάζει και τους έντονους ανέμους. Τώρα, άλλο πρόβλημα που είναι με τους παραγωγούς που τους πονάει είναι ότι ναι μεν πέρσι στο λάδι και για αυτούς δεν θα ήταν, θέλανε και τόσο πολύ, αλλά τέλος πάντων καλύψανε τα κενά τους. Ότι ενώ πριν το ευρώ, πριν 25 χρόνια, η τιμή του λαδιού ήταν στις 1000 δραχμές, δηλαδή 1000 δραχμές περίπου 2-3 ευρώ, έτσι, μέχρι πέρσι πάλι παρέμεναν στα 2-3 ευρώ. Η τιμή στο λάδι παρέμενε η ίδια, το κοστολόγιο, σκεφτείτε, πριν 25 χρόνια, 1000 δραχμές, μέχρι πέρσι 2-3 ευρώ το ίδιο ποσό, η τιμή στο λάδι σχεδόν τα ίδια, κοστολόγιο είχαμε αύξηση, φόροι και κόστος ζωής αύξηση και η τιμή παρέμενε η ίδια. Και θα θεωρούσαν, αν δεν επιδιώκουν την περσινή τιμή, αλλά τουλάχιστον μια αξιοπρεπέστατη τιμή, θα ήταν γύρω στα 6 με 7 ευρώ για το λάδι και 1,5 ευρώ οι γαϊδούρες και επιτραπέζες, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν την παραγωγή τους μέχρι η τελευταία στιγμή και να είναι και αξιοπρεπέστατη. Το γεγονός ότι τα δέντρα άτεξαν φέτος ήταν γιατί ήταν η πρώτη χρονιά με ήπιο χειμώνα. Εάν συνεχιστεί οι ίδιες καιρικές συνθήκες, αν έχουμε τον περσινό χειμώνα και φέτος, δυστυχώς δεν θα έχουμε ανανέωση του υδροφόρου ορίζοντας και τα δέντρα δεν θα έχουν πλέον τη δύναμη να ανταπεξέλθουν, γιατί είναι κουρασμένα. Μάλιστα. Είναι κουρασμένα. Και ένα κουρασμένο πέφτει ακόμα πιο εύκολα από ότι ένα... Πέρσι ήταν ελαφρώς ξεκούραστα. Και σταθήκανε στα πόδια τους κατά κάποιο τρόπο τα δέντρα, ενώ φέτος, αν συνεχιστούν οι ίδιες καιρικές συνθήκες, θα έχουμε απώλειες και φυτικού κεφαλαίου σίγουρα. Όχι μόνο παραγωγής, θα έχουμε και απώλεια στο φυτικό κεφάλαιο. Θα αρχίσουν να φεύγουν δέντρα. Ναι. Θα ταλαιπωρηθεί το δέντρο ακόμα περισσότερο. Οπότε το βασικό πρόβλημα είναι το νερό. Είναι βασικότατο το νερό. Και είναι και οι θερμοκρασίες. Που αν δεν μαζέψει η ελιά ώρες ψύχους, δεν μπορεί να ανθοφορήσει και να καρποδέσει. Δηλαδή να γίνουν τα μάτια από ξυλοφόρα ανθοφόρα. Δεν μπορεί να ανθίσει καλά. Μάλιστα. Μας αναφέρεται λοιπόν ότι φέτος θα αντέξει η παραγωγή, θα πάει σχετικά καλά. Ναι, θα αντέξει η παραγωγή. Αλλά αν συνεχιστεί του χρόνου θα έχουμε θέμα σοβαρό.